ερχόμαστε συνήθως κάθε χρόνο σε αυτές τις μέρες που είναι η επέτειος της κορύφωσης του αντιδικτατορικού αγώνα, της επετείουσα του Κουτσακίνου, και προσπαθούμε να κάνουμε μια ξενάγηση, μια αφήγηση, διήγηση στους νεότερους, στους ενδιαφερόμενους πολίτες της περιοχής, της πόλης της Θεσσαλονίκης κλπ. Για να τους εξιστορίσουμε, εν πάση περιπτώσει, τις καταστάσεις, τα προβλήματα, τις δυσκολίες, τις συνθήκες τις οποίες αντιμετωπίσαμε την περίοδο της δικτατορίας και σε αυτό ειδικά το χώρο. Η συγκίνηση είναι βέβαια δεδομένη για κάθε έναν ο οποίος έχει περάσει από μια μέρα έως χρόνια στην φυλακή αυτή. Εγώ και οι συγκρατούμενοι μου της περίοδου εκείνης και της ομάδας του αντιδικτατορικού, ναι, πανελλήνιο αντιδικτατορικό μέτωπο ήταν. Ναι, λοιπόν το ΠΑΜ. Ήμασταν 39, υπόψη του 39, ήρθαμε εδώ και περίπου για ένα χρόνο μείναμε εδώ. Εκείνο που θα μου μείνει αξέχαστο ήταν ότι μας φέρανε νύχτα, καταχνιά, δεμένους με χειροπέδες, φορτωμένους σε ένα τζέμις από την Γενική Ασφάλεια στην περιοχή του Βαρδαρίου. Ήταν μια οδυνηρή εμπειρία, επαναστατούσε η συνείδησή μας, γιατί βρεθήκαν δεμένοι άνθρωποι αγωνιστές που πάλεψαν για τη δημοκρατία, για την ελευθερία, για τις ελευθερίες, τις δημοκρατικές, συνταγματικές κλπ. Για τα δικαιώματα τα ανθρώπινα και αντί επένου, ας πούμε, είχαμε το δέσιμο, ας πούμε, με τις χειροπέδες και τη μεταφορά μας και τον εμβλισμό μας στις φυλακές, αφού βέβαια είχε προηγηθεί πρώτα, ας πούμε, η περίοδος των στιγνών βασανιστήριων, των απάνθρωπων βασανιστήριων, για να καταφέρουν να μας υποτάξουν, να μας υπονομεύσουν τη συνείδησή μας και την απόφασή μας να παλεύουμε και να στεκόμαστε σταθερά στην αντίθεσή μας προς τη δικτατορία. Εδώ μας εφορτώσανε, μπήκαμε από αυτή την πορτάρα μέσα στο χώρο της κύριος φυλακής και βεβαίως την περιοχή, σηκώντας το βλέμμα μου πάνω κάτω, πάνω το μεγάλο τείχος που χωρίζει την κυρίως φυλακή από τον πράγιο χώρο. Έτσι μου έκανε φοβερή εντύπωση τότε, αν θα, και ένα προβληματισμό, αν θα έβγαινα από αυτή τη φυλακή ζωντανός ή εδώ θα τελειώνα τη ζωή μου. Αυτά δεν πρέπει να ξεχάσεις. Χρειάζεται όμως ενημέρωση, χρειάζεται η νεολαία να καθοδηγείται και μέσα από τα σχολεία και μέσα από τις κοινωνικές οργανώσεις για όλη αυτή τη διαδρομή που περνάει ο λαός μας, που πέρασε ο λαός μας και που σήμερα παλεύει. Γιατί τα αιτήματα εκείνης της περίοδου είναι και σήμερα επίκαιρα. Γιατί έχουμε παραβιάσει, έχουμε πολλές καταστάσεις απανθρωπιάς και κρίση και τα μέτρα στέρησης και η κατάσταση που ζει σήμερα ο λαός μας είναι μια μορφή δικτατορίας, είναι μια μορφή πολέμου, αλλά ας μην επιτρέψουμε να εμπλακεί η χώρα μας σε ανοιχτό πόλεμο στρατιωτικού χαρακτήρα.